Εγώ θα πάω τώρα στο Dortmund και θα φωνάξω μέσα τη Γιώτα την Αρχοντάκη. Αυτά τα ταξίδια τα κάνω με τη Γιώτα για ευνόητους λόγους. Ναι, τώρα. Λοιπόν, Dortmund, Γερμανία, βλέπουμε τον Chris Μαλακό και τον Zico Μαλακό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Μπόμπυρα και εσάς. Είναι το Ελληνόπουλο που θέλει να φτάσει ψηλά στη Φόρμουλα 1, σωστά? Σωστά. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Ο Κρίς, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Ζήκο, να μας πείτε λίγο, είστε κοντά στο μικρό, στο μικρό, ο οποίος έχει ιδιαίτερο έτσι ταλέντο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και ξεκίνησε από ποια ηλικία, για πείτε μας λίγο. Ο Κρίς ξεκίνησε στην ηλικία των 4,5 ετών. Και είναι τώρα 8, ποιο... έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι 8 χρονών. Ναι. Ξεκίνησε 4,5 ετών με το καρτ κανονικά. Και πιο νωρίς είχε δείξει δείγματα βέβαια για το άθλημα αυτό. Ήτανε σε προσομοιωτές αρχικά από την ηλικία των 2,5-3 χρονών περίπου και 4,5 χρονών ξεκίνησε κανονικά στις πίστες. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο του μικρού ποιο είναι? Το επίπεδο αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Rotax, στο Rotax Max Germany. Ναι. Παλιότερα είχαμε συμμετάσχει στο Easy Kart Italia το 2018, όπου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έφερε δεύτερη και τρίτη θέση στο παγκόσμιο τελικό. Αυτή τη στιγμή προπονούμαστε εντατικά και για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τον τελευταίο αγώνα που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν αρκεί το ταλέντο ενός μικρού παιδιού. Πρέπει και η οικογένειά του να εμπνέει, πρέπει και η οικογένειά του να είναι δίπλα του. Να μας πει τώρα και ο Κρίς μια καλησπέρα εδώ που τον βλέπουν οι κριτικοί, που τον βλέπουν οι Έλληνες. Κρίς, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις που μας μιλάς? Πολύ ωραία νιώθω. Ναι, οι συμμαθητές σου τώρα τι σου λένε που είσαι τόσο ταλαντούχος και αναπτύσσεις έτσι μεγάλες ταχύτητες? Τι σου λένε οι φίλοι σου? Ζηλεύουν. Ζηλεύουν εκεί. Καλά το είπα εγώ. Ζηλεύουν, Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις? Έχεις κάποιον πρότυπο και λες θέλω να τον ακολουθήσω, να τον μοιάσω, να φτάσω τόσο ψηλά? Θέλω να μοιάσω στον Λούις Χάμιλτον. Ναι. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα που είμαστε ίδιοι. Και γι' αυτό θέλω να φτάσω εκεί που έφτασε αυτός. Τι σ' αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό? Τι σ' αρέσει περισσότερο? Γιατί σ' αρέσει πολύ να οδηγείς ένα καρτ και να θες να φτάσεις τόσο ψηλά? Μ' αρέσει γιατί ήμουν από μικρός έτσι. Ναι. Ήμουν από μικρός παντού. Ήθελα αυτό το πράγμα από πολύ μικρή ηλικία και... κάποτε είπα να το κάνω επαγγελματικά. Εσύ το ζήτησες στους γονείς σου να ξεκινήσεις με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με αυτό το είδος του αθλητισμού? Είχαν και οι γονείς μου πολύ μεγάλο θέληση και ενδιαφέρον για να το κάνω αυτό το άθλημα. Οπότε δεν ήμουν μόνο εγώ που ήθελα να κάνω αυτό το άθλημα. Ήταν και οι γονείς μου που με στήριξαν. Κύριε Ζήκο, είναι ένα ακριβό άθλημα, είναι μια ακριβή έτσι, ένα ακριβό χόμπι που γίνεται μετέπειτα βέβαια και επαγγελματική. Υπάρχει ένας επαγγελματισμός στην πορεία. Έχει αρκετά έξοδα. Πρέπει να απαιτεί πάρα πολύ χρόνο καταρχήν. Διότι δεν είναι μία προπόνηση η οποία διαρκεί μία-μία μισή ώρα, είναι η κάθε του προπόνηση διαρκεί περίπου μία ημέρα. Δηλαδή χρειάζεται περίπου 6-7 ώρες ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε μία προπόνηση. Η προπόνηση, η συχνότητα της προπόνησης? Η συχνότητα της προπόνησης, ο Κρίς προπονείται σε καθημερινή βάση.
Δηλαδή εντός και εκτός πίστας κάνει αθλητισμό για την συγκέντρωσή του, γιατί απαιτείται πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε τέτοιες ταχύτητες από 8χρονα παιδιά, 7χρονα, 10χρονα. Θα πρέπει να έχουν μία συγκέντρωση εκείνη την ώρα, γιατί ένα λάθος μπορεί να φέρει προβλήματα εκείνη την ώρα. Αθλητισμό για να έχει αντοχή, γιατί οι πιέσεις που δέχεται ένας οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα, της προπόνησης, είναι πολύ μεγάλες. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται? Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι περίπου στα 100-110 μέχρι 115 χιλιόμετρα, ανάλογα το μέγεθος της πίστας ή το μέγεθος της ευθείας. Και βέβαια να προσθέσω εγώ ότι διαμορφώνεται και μία οδηγική παιδεία στα μικρά παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με το κάρτ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αύριο μεθαύριο ο μικρός θα βγει στο δρόμο και σε καμία περίπτωση δεν θα πει, δεν θα παίξει με τη ζωή του και με τη ζωή άλλων. Ποτέ, ακριβώς αυτό. Μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εσείς σαν πατέρας πώς νιώθετε κάθε φορά που μπαίνει στο αυτοκίνητο, στο όχημα? Νιώθετε φόβο? Υπάρχουν και αυτές οι στιγμές? Τώρα άμα σας έλεγα ότι δεν φοβάμαι, θα σας έλεγα ψέματα, έτσι. Ναι. Του έχω βέβαια εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει. Είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Έχει πάρει τα καλά στοιχεία που χρειάζονται. Υπάρχει εμπιστοσύνη αμοιβαία, γιατί για να κάνει και αυτός καλύτερα τη δουλειά του θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε μένα που ετοιμάζω το όχημά του, ούτως ώστε να βγει έξω με ασφάλεια στην πίστα. Και ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να έχω και εγώ από την πλευρά μου, να το έχω εμπιστοσύνη για να, για να λειτουργήσει. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι μερικές στιγμές ο φόβος υπάρχει, αλλά τον καταπιέζω λίγο. Να μας πει λίγο και ο Κρις πώς νιώθει κάθε φορά που μπαίνει στο όχημα για να οδηγήσει, για να κάνει μία προπόνηση ή για να συμμετέχει σε αγώνες. Κρις. Νιώθω πολύ ήρεμος και νιώθω ότι μπορώ να τα καταφέρω, να τα καταφέρω να πάρω μια καλή θέση μέσα στην πίστα και να φτάσω εκεί που θέλω. Mm-hmm. Νιώθω πολύ ελαφρύς. Έλα να σου πω, Κρις. Όταν μεγαλώσεις και έτσι πάρεις και δίπλωμα οδήγησης, τι αυτοκίνητο θέλεις να πάρεις? Ανάλογα, δεν το ξέρω ακόμα. Τι, ας πούμε, όταν ένα όνειρο, έτσι, παιδικό όνειρο, σε και μικρός, ώρα μπόμπυρας, τι αυτοκίνητο θέλεις? Πες το, δεν πειράζει. Ναι, ο μπαμπάς δίπλα τώρα, δεν πειράζει. Ένα πεζό. Ένα πεζό, μάλιστα. Είναι και με τριόφρον, δηλαδή δεν είπε, ξέρω εγώ, καμία, ξέρω εγώ, Φεράρι, ας πούμε. Είπε κάτι το οποίο... Όχι. Είναι... Ναι. Πατάει στο έδαφος, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο μικρός έχει μέλλον. Έχει μέλλον διότι έτσι πατάει στα πόδια του. Έχει σωστή παιδεία και αυτό φαίνεται. Είναι μετρημένος και αυτό είναι θέμα οικογένειας. Είναι θέμα οικογένειας. Και δεν ξέρω, στην επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε, θα την πραγματοποιήσουμε από το σημείο που προπονείται ο μικρός. Και έχει και αγώνα την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος. Φέτος ήταν λίγο η κατάσταση τέτοια με τους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού. Δεν πραγματοποιήθηκαν πολλοί αγώνες. Βέβαια, εμείς το εκμεταλλευτήκαμε σε επίπεδο προπόνησης για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά, η οποία θα είναι και πιο δυνατή για μας, γιατί θα συμμετάσχουμε σε ένα άλλο πρωτάθλημα, το οποίο είναι παγκοσμίων διαστάσεων, ας πούμε, είναι το Rock Cup. Και συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες και υπάρχει και παγκόσμιος τελικός. Είναι πάρα πολλοί αγώνες, περίπου στους 9 αγώνες της Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε με το μικρό. Να ζητήσω ένα χαμόγελο από τον Κρις, έτσι, ένα μεγάλο χαμόγελο, έτσι, μπράβο, έτσι. Αισιοδοξία, η νέα γενιά είναι αυτή και μας δείχνει τον δρόμο σε πολλές περιπτώσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.